Δύο παιδιά μικρά, χωρίς πατέρα, χωρίς παπά, χωρίς να καταστρέφει τέσσερις ζωή, όχι μόνο τον άντρα μου που το σκοτώσα, αλλά αυτή σκοτώσε όλη την οικογένεια μου. Συγκλονισμένη από το βίαιο και τραγικό θάνατο του συζύγου της που έσβησε στα χέρια της πριν από περίπου ένα χρόνο, έχοντας δεχτεί μαχαιριά στην καρδιά, η χείρα του 35χρονου Βάλτον μιλά στην Κρήτη TV για την τραγωδία που, όπως λέει, διέλυσε ολόκληρη την οικογένειά της. Δεν θέλω να βγει έξω, θέλω να τιμωρηθεί για πάντα, να έχει δικαιοσύνη από όλα, πάνω από όλα δικαιοσύνη θέλω, τίποτα παραπάνω, τα παιδιά, εγώ. Πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω ακόμα. Πού να ξεκινήσω. Από τη μία στιγμή στην άλλη, η 8χρονη κόρη του ζευγαριού και το νεογέννητο παιδί τους έμειναν ορφανά από το ξέσπασμα της 27χρονης τοξικομανούς. Η ηθική δικαίωση για την οικογένεια υπάρχει. Και περισσότερο ικανοποιημένους ακόμη από την απόφαση του δικαστηρίου αυτή καθεαυτή, μας άφησε η απόρριψη του ελαφρυντικού που ζήτησε υπεράσπιση της ειλικρινούς μεταμέλειας. Απόρριψη μάλιστα η οποία ήταν ομόφωνη, διότι δεν διαπιστώσαμε κανενός είδους μεταμέλεια ούτε όλο το χρονικό διάστημα από τη διάπραξη του φόνου μέχρι σήμερα, αλλά ούτε και σήμερα. Μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα η κατηγορουμένη είχε εμπλακεί σε ληστεία και επανειλημμένα επεισόδια στο σπίτι της αλλά και στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί, χωρίς κανείς να μπορέσει να αποτρέψει μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία στην οποία θύμα θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε βρισκόταν μπροστά της σε λάθος στιγμή, όπως ανέφερε κλαίγοντας και η αδερφή του θύματος. Και να σκοτώσει και τους άλλους. Αυτό δεν φτάνει. Δικαιοσύνη πάντα. Πρέπει να πληρώσει αυτό που έκανε. Εμείς κάσαμε τον άνθρωπό μας. Δεν είναι κάτι εύκολο. Το μικτόρκο το εφετείο Ανατολικής Κρήτης επέβαλε ομόφωνα ισόβια κάθειρξη, χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στην 27χρονη σήμερα τοξικομανή, η οποία σκότωσε με μια μαχαιριά στην καρδιά τον 35χρονο γειτονά της, μετά από επεισόδιο στην περιοχή του Ξηροποτάμου στο Ηράκλειο στις 11 Νοεμβρίου του 2007. Θεωρώ ότι χρειάζονται ψυχιατρικές δομές για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιστατικά όπως της Ιωάννας. Είναι τόσο δραματική η θέση της όσο δραματική μπορεί να είναι και η θέση του ανθρώπου στον οποίο στέρισε τη ζωή. Η κατηγορουμένη, αν και στην απολογία της, ζητούσε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, παρακαλώντας τους δικαστές να νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα, επιφύλαξε ύβρις και απειλές εναντίον της χείρας και των παιδιών της στη διάρκεια της διάσκεψης του δικαστηρίου. Μπορεί εκείνος να έχασε τη ζωή, εκείνη όμως έχει χάσει προπολού την ευκαιρία να ζήσει μια ζωή, έστω και στα λίγα χρόνια που εκείνος έζησε σε υγιή βαθμό, εκείνη δεν τον έχει ζήσει αυτή τη ζωή. Είναι μια ζωή μέχρι τώρα σε νοσηρή κατάσταση και αυτή η νοσηρή κατάσταση είναι επικίνδυνη πραγματικά και για τον εαυτό της και για τρίτους, εάν δεν είναι μονίμως σε μεγάλο χρονικό διάστημα υπό σωστή ψυχιατρική στήριξη.